Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με ένταση των φαινομένων κυρίως από το Σάββατο το βράδυ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοφάνη Τακούδη, με βροχές αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από 500 μέτρα. Το Σάββατο το βράδυ και κατά τη διάρκεια της Κυριακής τα φαινόμενα γίνονται περισσότερα. Έχουμε ένταση φαινομένων βροχοπτώσεων στα παράλια του νομού Λάρισας, καθώς επίσης και στα παράλια της Μαγνησίας, κυρίως προς το Αιγαίο, στο Πύλιο ολόκληρο δηλαδή, μέχρι κάτω. Αυτό θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή το βράδυ και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η εξασθένιση των βροχοπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά τα φαινόμενα των χιονοπτώσεων, γιατί και τέτοια θα συναντήσουμε, από αύριο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί έχουμε λίγες χιονοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Όμως από την Κυριακή το πρωί και μετά, με την ένταση των ανέμων που θα αρχίσουν να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πιο ανοιχτά 8 βορειοανατολικοί άνεμοι, θα αρχίσουν να σημειώνονται χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά της Θεσσαλίας. Θα είναι πάνω από 500 μέτρα περίπου στις περιοχές του νομού Λάρισας, ορεινές, Τρικάλων και Καρδίτσας, και στη Μαγνησία λίγο ψηλότερα και λιγότερο το χιόνι. Το πιο πολύ χιόνι αναμένεται να πέσει στα ορεινά των Τρικάλων. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 9 έως 10 βαθμούς τη Δευτέρα, 10 με 11 την Κυριακή. Σταδιακή βελτίωση του καιρού δείχνουν οι χάρτες από την ερχόμενη Πέμπτη και ως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται ανοιξάτικες θερμοκρασίες, μέχρι δηλαδή και 25 βαθμοί. Έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού και η εκτίμηση είναι ότι από την Πέμπτη και μετά κυρίως μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες των 24 και 25 βαθμών Κελσίου όσον αφορά τα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας. Πιθανότατα το τριήμερο αυτό είναι το τελευταίο χειμωνιάτικο, η τελευταία χειμωνιάτικη αλλαγή του καιρού, και από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά περιμένουμε πλέον ανοιξιάτικη ή να την πούμε και καλοκαιρινή συνθήκη όσον αφορά το καιρικό στη Θεσσαλία.